Θα τα πούμε στο χωριό για μία ακόμη φορά μαζί σας, στα ταξίδια μας ανά την Ελλάδα, στα όμορφα χωριά μας. Δίπλα μου για μία ακόμη φορά η Μαριάννα Γκουγκουστά μου, την οποία θα καλωσορίσω και θα τη ρωτήσω τι όμορφες εικόνες είναι αυτές που παρακολουθήσαμε στο τρέιλερ λίγο πριν. Γεια σου Μαριάννα μου. Γεια σου Βασίλη, γεια σας και σε εσάς. Το χωριό μας σήμερα είναι το Λιβάδι. Mm. Είναι ένα χωριό κοντά στη Θεσσαλονίκη, σε απόσταση 30 χιλιόμετρων και σε υψόμετρο 850 μέτρων. 850 μέτρα, Μαριάννα μου. Αρκετά ψηλά, θα λέγαμε, για ένα χωριό το οποίο είναι κοντά στην Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι οι τηλεθεατές μας αξίζει να επισκεφτούν αυτό το χωριό, αξίζει να το περπατήσουν στα όμορφα σοκάκια του, να επισκεφτούν την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, αλλά και τα πολύ ωραία εξοκλήσια αυτό της Αγίας Παρασκευής και της Παναγίας, τα οποία νομίζω, Μαριάννα μου, τα επισκεφτήκαμε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Mm-hmm. Και όχι μόνο. Μιλήσαμε με τους κατοίκους εκεί που μας είπαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για την ιστορία του χωριού. Επισκεφτήκαμε καλλιέργειες κερασιών και διάφορα άλλα που θα δούμε στην πορεία. Πριν ξεκινήσουμε την περιπλάνησή μας, να σας υπενθυμίσουμε ότι μαζί μας για μία ακόμη φορά είναι η αλυσίδα καταστημάτων Phone Club. Τώρα, στο ολοκένουργιο κατάστημα στις Σέρες, Μεραρχίας 29, στο κέντρο της πόλης, μπορείτε να βρείτε τα πάντα για το κινητό σας τηλέφωνο. Απίστευτη ποικιλία σε θήκες για όλα τα smartphone, τζαμάκια προστασίας, φορτιστές, καλώδια, ακουστικά, τσάντες για λάπτοπ και τάμπλετ και φυσικά υπέροχα γκατζετάκια για ακόμη πιο υπέροχα δωράκια. Φυσικά σας περιμένουμε και στα social media και στο Facebook αλλά και στο Instagram για να βλέπετε και πάρα πολλά πράγματα από το backstage. Εννοείται, και πέρα από αυτό όλες μας οι εκπομπές είναι ανεβασμένες στο YouTube αλλά και στην προσωπική σελίδα του Βασίλη. Βρισκόμαστε στο χωριό Λιβάδι σε υψόμετρο 850 μέτρα και από εδώ βλέπουμε την υπέροχη θέα προς Θεσσαλονίκη. Το 1913 οι κάτοικοι εδώ στο Λιβάδι ήταν 1.800, αλλά μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οι περισσότεροι μετανάστευσαν προς τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Τάκη, εδώ παρόλο που είναι ορεινό χωριό, ονομάζεται Λιβάδι. Γνωρίζετε γιατί, πώς προέκυψε αυτό το όνομα? Η ονομασία προέκυψε προφανώς από τα λιβάδια που υπάρχουν εδώ γύρω από το χωριό. Είναι δύο μεγάλα λιβάδια. Και η ονομασία πρέπει να είναι πολύ παλιά, γιατί γνωρίζουμε ότι την εποχή των Μακεδόνων εδώ εξέτρεφαν άλογα για τον πόλεμο. Οπότε ήταν τα λιβάδια και τότε. Και αυτή είναι η πιο πιθανή προέλευση του ονόματος του χωριού. Το Λιβάδι γνωρίζουμε ότι υπήρχε με την ονομασία αυτή το 888, όταν η αυτοκράτηρα Θεοφανώ, η σύζυγος του, η πρώτη σύζυγος του Λέοντος του έκτου του Σοφού, ίδρυσε το μοναστήρι της Αγίας Αθανασίας, το οποίο απέχει μόλις 4-5 χιλιόμετρα από εδώ. Εκεί στο Χρυσόβουλο αναφέρεται ότι το μοναστήρι ιδρύθηκε ανάμεσα στα χωριά Γαλάτιστα, Λιβάδι και Βασιλικά.
Η μεγάλη άνθηση του χωριού έρχεται μετά την κατάληψη της περιοχής από τους Τούρκους. Λίγο πριν από το 1821-1818 που έγινε μια απογραφή των Τούρκων, το λιβάδι αριθμούσε περίπου 300 οικογένειες, χριστιανικές οικογένειες. Οι τουρκικές ή μουσουλμανικές οικογένειες δεν κατοίκησαν στο λιβάδι ποτέ. Έχουμε ιστορικά δεδομένα που αναφέρουν το λιβάδι ως κομμόπολη. Κύριε Γιάννη, πόσο χρονών είσαστε? Είμαι στα 97 χρονών. Απίστευτο. Ναι. Και πώς, πείτε μας το μυστικό σας. Πώς κρατιέστε τόσο πολύ? Κοιτάξτε, τώρα έχω καμιά 25 χρόνια που ζω εδώ στο χωριό. Εγώ έφυγα το 1947, 21 χρονών από εδώ πέρα από το χωριό. Πήγα στρατιώτης και απολύθηκα μετά από 3 χρόνια. Το 50, το 1950. Το Μάρτιο μήνα, 3 χρόνια στρατιώτης έκανα. Και μετά έφυγα από το χωριό εδώ. Έζησα 50 χρόνια εκτός του χωριού. Είμαστε Θεσσαλονίκη, αλλά το επάγγελμά μου ήμουν αυτοκινητιστής. Μέχρι το 1970 έκανα χερσαίες μεταφορές εντός της Ελλάδος. Από το 1950 μέχρι το 1970, μέχρι το 1985 που βγήκα στη σύνταξη, γύρισα την Ευρώπη, την Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή με το επάγγελμά μου. Από εδώ, από όταν ήσασταν παιδάκι, τι θυμόσαστε από το χωριό? Από εδώ μόνο πίκρα από το χωριό. Γιατί το 1940 που κηρύχθηκε ο πόλεμος, ήμουν 15 χρονών. Ήμουν σε φτωχιά οικογένεια, 8 αδέρφια. Στη ζωή μου έκανα όλα τα επαγγέλματα. Δεν υπάρχει επάγγελμα να μην το έχω κάνει. Από μικρός, αφού έζησα την κτηνοτροφία μέχρι τα 15 χρόνια, από εκεί και μετά ήρθε ο μπαμπάς μου και άρχισα και έκανα κάρβουνα. Μέχρι το 43 μετά πέθανε ο μπαμπάς μου και ανέλαβα εγώ. Το χωριό μας δεν είχε παραγωγή την εποχή εκείνη. Δεν υπήρχαν λιπάσματα παλιά και δεν είχαμε απόδοση στα χωράφια μας. Μόνο πατάτες, κάστανα τα είχαμε σαν εισόδημα και τα κεράσια. Είχαμε πάρα πολλές κερασιές και τα εμπορευόμασταν αυτά. Δηλαδή ο κόσμος ζούσε με αυτά. Κάτι μελίζε και η κτηνοτροφία. Τι τραβήξαμε, πώς μεγαλώσαμε. Σηκωνόμασταν νύχτα και πηγαίναμε να μαζέψουμε κάστανα μέσα στο χειμώνα. Πηγαίναμε τώρα από εδώ πέρα με τα πόδια στην Περαία, στον Μπαχτσέ, στην Αγία Τριάδα με τα ζώα, με τα πόδια. Όλη τη νύχτα να περπατάς, να πας να πωλήσεις ξύλα ή κάρβουνα. Την εποχή παλιά δεν υπήρχαν πετρέλαια και αυτά αέρια. Τότε ήταν τα καυσόξυλα και τα κάρβουνα. Ο κόσμος, η Θεσσαλονίκη, κατά αυτόν τον τρόπο ζεσθενόταν. Εδώ είναι μια μικρή μονάδα καλλιέργειας καρυδιού, την οποία τη λειτουργώ εδώ και 5 χρόνια. Καλλιεργούμε καρύδι το αμερικάνικο, το Chandler, το οποίο ευδοκιμεί στην περιοχή. Τα δέντρα είναι μικρά για την ώρα, 5 χρονών, αλλά πάνε πάρα πολύ καλά και είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό που χρειάζεται έτσι το χωράφι, θέλει αγάπη εδώ όλη η προσπάθεια. Αυτά εσείς τα μάθατε μόνος σας, από τους γονείς σας? Εγώ έτυχε να έχω έναν πατέρα ο οποίος ήταν πάρα πολύ εργατικός και είχε κάνει ελιές. Εγώ είχα βιώματα από τις ελιές και ξαφνικά κάποια στιγμή αποφάσισα να κάνω κάτι, να ασχοληθώ και λέω ας κάνω καρύδια. Είδα ότι το χωράφι είναι ιδανικό. Σίγουρα παίζει ρόλο το υψόμετρο, το έδαφος,
Και ίσως πιστεύω εγώ, ίσως να παίζει ρόλο και η αλλαγή της θερμοκρασίας που έχουμε. Δηλαδή, διαφορετική θερμοκρασία την ημέρα, διαφορετική το βράδυ. Από το κάθε δέντρο, περίπου πόση ποσότητα βγαίνει? Τώρα τα δέντρα είναι μικρά, είναι 5 χρονών, αλλά παίρνω γύρω στα 10 κιλά στο δέντρο. Είναι μικρά. Το δέντρο θα αρχίσει να δίνει και να παράγει πολύ καρπό σε ηλικία πάνω από 10 έτη. Από ό,τι διαβάζω, ένα δέντρο μπορεί να σε δώσει και 100 και 150 κιλά καρύδια. Έχει τέτοιες δυνατότητες ένα δέντρο. Αν πάει καλά και δεν έχει απώλειες, μπορεί να δώσει πολλά κιλά. Και γνωρίζετε αν κάποιες ιδιότητες, αν κάνει κάπου καλό? Το καρύδι θεωρείται πάρα πολύ χρήσιμο για τον άνθρωπο, από ό,τι έχω ακούσει από έναν φίλο γιατρό. Με έχει πει ότι πρέπει ο άνθρωπος να τρώει 2 καρύδια το πρωί και 2 το βράδυ. Βοηθάνε πάρα πολύ κατά του καρκίνου. Έστω μονάχα 2 το πρωί και 2 το βράδυ, πόσο που τα θεωρούμε λίγο ασήμαντο, αλλά κάνει πάρα πολύ δουλειά. Κάνει πάρα πολύ. Μαριάννα, πού είσαι Μαριάννα, τι έφερα για σένα Μαριάννα. Τι μου φέρες. Λοιπόν, αυτά είναι για σένα Μαριάννα. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Από εκεί μετά κηρύχθηκε ο πόλεμος. Μας κάναν κατοχή οι Γερμανοί. Είχαμε τους Γερμανούς εδώ πέρα. Εδώ στο χωριό μας ξεκίνησε και έγινε το Ελλάς. Ήταν η έδρα του Ελλάς εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε. Ερχόταν οι Γερμανοί και ανοιγούσαν τους αντάρτες λεγόμενους στην εποχή εκείνη. Και εγώ φύλαξα και έδρα με τους αντάρτες. Εδώ πάνω στις κορφές αυτές. Το χωριό είχε πολύ κόσμο παλιά. Είχε 4 ταβέρνες δουλεύανε. 4 καταστήματα. Το σχολείο όταν πήγαινα εγώ είχε 130 παιδιά. Εξατάξιο σχολείο, μεγάλο. Εκεί 4 δασκάλους, 5 δασκάλους είχαμε.
η παρακμή του χωριού οφείλεται στους πολέμους και ειδικά μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισαν πολλοί να πηγαίνουν, να μυτικίζουν προς την κοντινή Θεσσαλονίκη. Κυρίως όμως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε μεγάλες μαζικές μετακινήσεις προς τη Θεσσαλονίκη, διότι ο εμφύλιος δημιούργησε διάφορες καταστάσεις εδώ στο χωριό. Έφυγαν πάρα πολλές οικογένειες και έμειναν μόνο οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι εδώ στο χωριό. Και πόσοι περίπου κατοικούν εδώ τώρα? Μόνιμα το χειμώνα κατοικούν γύρω στα 100 άτομα. Αλλά την άνοιξη το καλοκαίρι και το φθινόπωρο ακόμα είναι περισσότεροι, 200, 300, φτάνουν και 500, διότι έχουν κτίσει εδώ πολλά σπίτια. Αυτοί που έφυγαν από το χωριό επανέκαμψαν και μένουν εδώ πέρα κυρίως ως συνταξιούχοι πιο πολύ, αλλά υπάρχουν και νέοι άνθρωποι, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, επίσης και μελισσοκόμοι. Τι ακριβώς έχετε φυτεμένα εδώ πέρα? Έχουμε κερασιές και δαμασκηνιές. Μπορείτε να μας πείτε λίγο για τη διαδικασία, πότε φυτεύουμε, πότε βγαίνει ο καρπός? Τα δέντρα εδώ ανθίζουν, επειδή είμαστε σε υψηλό υψόμετρο, γύρω στα 800 μέτρα, αρχίζουν την αθοφορία τέλη Απριλίου με Μάιο. Οπότε κεράσια μαζεύουμε από τις 15-20 Ιουνίου και μετά, μέχρι αρχές Ιουλίου. Τα δαμάσκηνά μας ξεκινάνε από αρχές Αυγούστου μέχρι τέλος Αυγούστου. Εδώ πόσα στρέμματα είναι περίπου τα κτήματα, πόσα δέντρα πάνω κάτω? Το συνολικό χτήμα εδώ είναι περίπου 35 στρέμματα. Φυτεμένα είναι τα 21 με δέντρα και έχουμε κάποια τριφύλια και επίσης έχουμε κάποιες καστανιές και κάποια διάφορα φυτά καλοπιστικά τα οποία για να ομορφύνουν το χτήμα. Και από το κάθε δέντρο περίπου πόσα κιλά φρούτα μπορεί να βγουν? Εξαρτάται από την χρονιά, αλλά στα κεράσια μπορεί να πάει κανείς μέχρι 7-8 κιλά από κάθε δέντρο. Στα δαμάσκηνα μπορεί και λίγο παραπάνω. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αντιμετωπίζετε εσείς κάποιες δυσκολίες εδώ στην εργασία σας? Οι δυσκολίες είναι λόγω της βιολογικής καλλιέργειας. Το μεγάλο ατού είναι ότι είμαστε ίσως η μοναδική καλλιέργεια εδώ, οπότε δεν επηρεαζόμαστε από άλλες καλλιέργειες. Επηρεαζόμαστε όμως από έντομα του δάσους, που μας δημιουργούν κάποια προβλήματα και προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε. Αυτό με τα έντομα που μου είπατε, πώς το καταπολεμάτε εδώ πέρα? Χρησιμοποιούμε πρώτα απ' όλα παγίδες, οπότε παρακολουθούμε την εξέλιξη του πληθυσμού των εντόμων και ανάλογα με την εξέλιξη του πληθυσμού χρησιμοποιούμε διάφορα βιολογικά σκευάσματα. Τα βιολογικά αυτά σκευάσματα είναι πολύ πιο ήπια από αυτά που χρησιμοποιούν στην κανονική γεωργία και άρα έχουν πολύ λιγότερα ή και καθόλου εναπομείναντα στοιχεία πάνω στο τελικό φρούτο. Και ο καταναλωτής δεν έχει να φοβάται τίποτα. Ίσα-ίσα θα πάρει μόνο θετικά στοιχεία από τον καρπό. Ο ναός του Αγίου Αθανασίου είναι μεγάλο σε μέγεθος και αυτό έχει μια εξήγηση, διότι ο πληθυσμός του χωριού ήταν μεγάλος και έπρεπε να χωράει μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό είναι αυτή την τρίκλητη βασιλική εκκλησία που κατά την παράδοση η ενοικοδόμηση άρχισε το 1710 αλλά περατώθηκε το 1818 όπως γράφηκε η ανάγλυφη επιγραφή εδώ στην γωνία του τοίχου. Το 1821, όταν έγινε το ολοκαύτωμα του Λιβαδίου, το τουρκικό υπηκό του Μπαϊράμ Πασά έκαψε την εκκλησία μαζί και τα
περισσότερα σπίτια του χωριού. Οπότε καταστράφηκε η εκκλησία και ανοικοδομήθηκε πάλι. Η επιγραφή είναι του 1843. Ο εσωτερικός διάκομος του ναού καταστράφηκε και έγινε καινούργιος, γιατί φέρει υπογραφές των δημιουργών, των ζωγράφων και χρονολογίες στις εικόνες 1843. Η ζωγραφική παράδοση έχει κάτι το πολύ σπάνιο, δεν το συναντούμε σε άλλους ναούς. Η αγιογράφηση είναι στο τέμπλο. Όμως στα κλήτη του ναού, ειδικά στο κεντρικό κλήτος, έχουμε τρία διαζώματα με θέματα ζωγραφικής, όπως λέμε κοσμικά. Δηλαδή δεν είναι άγιοι, ούτε απεικονίζονται ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, αλλά υπάρχουν μοτίβα με άθη, πολύχρωμες γυρλάντες, ανθοδέσμες, σπάνια δέντρα. Επίσης, απεικονίζονται πολλά πτηνά, παραδείσια λεγόμενα πτηνά, και άγρια ζώα, και στο πίσω μέρος εδώ του ναού υπάρχει απεικόνιση δύο δρακόντων. Εντυπωσιακός ο ιερός ναός του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος ξεκίνησε να χτίζεται το 1810 εν μέσω Ναπολεόντιων πολέμων, και εδώ στην Ελλάδα ετοιμαζόμασταν για την Επανάσταση του 1821. Έλληνες, ένας εμπορικός λαός, και οι έμποροι υπέφεραν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον από την καταπίεση των Τούρκων πασάδων, και έτσι δεν μπορούσαν να ανεχτούν κανέναν πάνω από το κεφάλι τους. Αυτός ο τρόπος παραγωγής και εμπορίου, ο ασιατικός, έπρεπε να εξαλειφθεί. Έτσι ακριβώς είναι, Βασίλη. Ωστόσο, φαίνεται εκείνη την περίοδο οι Τούρκοι να ήταν αρκετά ανεκτικοί με το κτίσιμο ναών όπως αυτό του Αγίου Αθανασίου που παρακολουθήσαμε. Βέβαια, μετά με την κήρυξη της Επανάστασης ήρθε και το ολοκαύτωμα του χωριού. Μάλιστα, Μαριάννα μου, αλλά με αυτά και με αυτά αρχίσαμε να πεινάμε. Θα δούμε καμία συνταγή? Εννοείται ότι θα δούμε και θα σου ανοίξει η όρεξη πραγματικά, γιατί σήμερα έχουμε ένα εκπληκτικό ζυμωτό παραδοσιακό ψωμί. Την συνέχεια, βέβαια, θα δούμε και γίδα βραστή, που πολλές φίλες μας θα θέλουν να δουν πώς γίνεται. Γίδα βραστή, πω από τι μου θύμισες τώρα, Μαριάννα μου. Πάμε πίσω περίπου 25 χρόνια, όταν υπηρετούσα τη θητεία μου, το 95, παρακαλώ, ναυτάκι, και έφευγα από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, για να κατέβω στον Πειραιά. Και τα ξημερώματα, όταν σταματούσαμε εκεί, στο ύψος της Λαμίας, περίπου, για να κάνουμε την πρώτη μας στάση με το λεωφορείο, κατεβαίναμε όλοι και τι άλλο τρώγαμε, Μαριάννα μου? Γίδα βραστή. Πριν όμως, να πούμε ότι μαζί μας και σήμερα είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα MyTV Shop, το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε και να ανακαλύψετε υπέροχα προϊόντα, κυρίως για την υγεία σας. Αγαπημένη στιγμή, η στιγμή των συνταγών. Και πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να δώσω εδώ στις αγαπημένες φίλες που μας μαγείρεψαν από μία ποδιά από την Δυτική Θεσσαλονίκη. Ορίστε. Ευχαριστώ. Είναι δώρο για εσάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και τώρα θα ήθελα να πούμε έτσι δύο λόγια. Ας ξεκινήσουμε από την κυρία Καλλιόπη.
Ναι. Ορίστε. Εσείς, κύριε Καλλιόπη, είσαστε από εδώ, μόνιμος κάτοικος του χωριού? Μόνιμος. Μεγαλώσατε εδώ, γεννηθήκατε όλα τα χρόνια εδώ? Εδώ γεννήθηκα, μεγάλωσα, παντρεύτηκα και μετά από μερικά χρόνια που απόκτησα οικογένεια, έφυγα, κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη. Μείναμε 24 χρόνια και μετά που βγήκαμε σε σύνταξη, ανεβήκαμε πάλι στο χωριό και είμαστε τώρα μόνιμοι κάτοικοι. Επιστρέψατε στον τόπο σας, ναι, λοιπόν. Και τι μας φτιάξατε εσείς? Εγώ έκανα ψωμάκι παραδοσιακό. Είναι... Το ζυμωτό. Από πού το μάθατε αυτό? Από τη γιαγιά, τη μαμά, είναι... Έτσι, ζυμώναν όλοι στο χωριό εδώ, mm-hmm, παλιά. Έχει κάποια διαφορά από το άλλο ψωμί, το σωματικό? Εντάξει. Κανονικά το ζυμώνουμε, τα αφήνουμε να φουσκώσει, να γίνει το ψωμί και μετά ανάβουμε το φούρνο και όταν θα γίνει, θα καεί ο φούρνος για να μπορεί να ψήσει το ψωμί, το καθαρίζουμε, το μπανίζουμε και μαζεύουμε τα κάρβουνα. Άρα το κάνετε να... σε ξυλόφουρνο. Σε ξυλόφουρνο, ναι, σε ξυλόφουρνο. Τέλεια. Πάμε να παρακολουθήσουμε όλη τη συνταγή. Τα υλικά για να κάνουμε το ψωμάκι είναι το αλεύρι, το προζύμι, το αλάτι το έβαλα μέσα σε νεράκι για να λιώσει και ζεστό νεράκι. Τώρα θα σας δείξω πώς θα ζυμώσουμε το ψωμάκι. Θα ανοίξω μια λακκούβα, θα βάλουμε μέσα το προζύμι. Τώρα θα λιώσω το προζύμι, πρέπει να λιώσει καλά, να γίνει μία κουρκούτη εδώ μέσα. Το ψήνουν στην κουζίνα τώρα, δεν έχει φούρνους, τους χαλάσαμε τους φούρνους τώρα. Εμείς έχουμε τώρα αυτόν το μικρό, γιατί μας αρέσει να ψήνουμε ψωμί. Άλλη αξία έχει το ψωμί που το κάνουμε ζυμωτό και μπαίνει και προπαντός σε αυτό το ξυλόφουρνο, είναι πολύ καλύτερο. Θα το δοκιμάσετε και θα δείτε τι αξία έχει. Τώρα θα βάλω την ποδιά για να ζυμώσω το ψωμί. Αυτό είναι το μεσάλι. Παλιά που έκαναν οι γιαγιές στον εργαλείο, δεν τα βάζαμε στο ταψί τα ψωμάκια, είχαμε πινακωτές. Και τα βάζαμε τα ψωμάκια στην πινακωτή και μας έκαναν οι γιαγιές τα μεσάλια. Και εγώ τα έχω αυτά από την πρίκα μου ακόμα. Τα βάλουμε έτσι τα ψωμάκια έτοιμα και θα φουσκώσουν και θα τα βάλουμε στο φούρνο μετά. Θέλει μία ώρα αυτό για να γίνει το ψωμάκι να φουσκώσει. Μόλις θα φουσκώσει το ψωμί, θα ανάψουμε το φούρνο με τα ξύλα και πρέπει να καεί ο φούρνος καλά για να ψηθεί το ψωμί. Μετά θα το μπανιάσουμε για να μην έχει μέσα κάρβουνα
και θα βάλουμε το ψωμάκι μέσα για να ψηθεί. Περάσουμε τώρα και στην κυρία Λένα. Καλώς ορίσατε στο όμορφο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Εσείς είσαστε από εδώ? Ναι, η καταγωγή μου είναι από εδώ και οι δύο γονείς μου είναι από το Λιβάδι. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα εκεί, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια είμαι μόνιμος κάτοικος του Λιβαδίου. Τέλεια. Και τι μας μαγειρέψατε? Σας έκανα μία πιτούλα, μία κρεατόπιτα, κιμά με πράσο. Σε μία καινούργια έκδοση, όχι τις παλιές πίτες που έκαναν η μαμά μου, η γιαγιά μου, που ανοίγαν ένα φύλλο. Τι διαφορετικό έχει? Διαφορετικό γίνεται με άλλον τρόπο. Με πολλά πιτάκια, τα οποία τα ανοίγεις και γίνεται ένα φύλλο, ένα κάτω και ένα επάνω. Στη μέση γέμιση. Και πιστεύω να σας αρέσει. Τη δοκιμάστε και πιστεύω θα σας αρέσει. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα η συνταγή. Πάμε να την παρακολουθήσουμε. Ξεκινάμε να σας πω τα υλικά που θα χρειαστούμε. 600 γραμμάρια κιμά, 3 πράσα ψιλοκομμένα, 1 ποτήρι ελαιόλαδο, αλάτι πιπέρι και στο τέλος θα χρησιμοποιήσουμε 4 αυγά. Για το ζυμάρι θα χρειαστούμε 5 κούπες αλεύρι, 2 κούπες νερό, 1 ποτήρι του κρασιού σπορέλαιο και αλάτι. Ξεκινάμε από το ζυμάρι. Ρίχνουμε το αλατάκι. Και στη συνέχεια ρίχνουμε το χλιαρό νερό. Τα παλιά χρόνια ανοίγαν ένα-ένα τα φύλλα. Τώρα εμείς οι νέες την κάνουμε λίγο πιο εύκολη την πίτα, με άλλο τρόπο. Εγώ την έμαθα από μία φίλη. Η μαμά μου την έφτιαχνε με την κλασική, φύλλο-φύλλο. Το βάζουμε στη λεκάνη και το σκεπάζουμε με μία πετσέτα για να ηρεμήσει η ζύμη. Περίπου ώσπου να βάλουμε και να ετοιμάσουμε τη γέμισή μας. Το χωνεύουμε μέχρι να μαλακώσει αρκετά. Το πράσο μας έχει μαραθεί, έχει χωνέψει. Συμπληρώνουμε τον κιμά. Και τώρα τα αφήνουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά
και τα αφήνουμε να σιγοβράσει για να ετοιμάσουμε το φύλλο. Τώρα η ζύμη μας έχει ηρεμήσει, είναι έτοιμη για να κάνουμε να ξεκινήσουμε τα πιταράκια. Παίρνουμε τη ζύμη μας, την κάνουμε μία ωραία μπάλα και τη χωρίζουμε, όχι ακριβώς στη μέση, για το επάνω το φύλλο θα χρειαστούμε λίγο λιγότερο, για το κάτω λίγο περισσότερο. Το χωρίζουμε και το αφήνουμε στην άκρη. Τη ζύμη αυτή τη χωρίζουμε σε μπαλάκια. Βοηθάμε με τα χέρια, έχει ωραία ελαστικότητα το φύλλο και το βάζουμε επάνω. Το πατάμε για να πάρει το βούτυρο από κάτω και συμπληρώνουμε από πάνω. Επαναλαμβάνουμε όλα τα μπαλάκια κατά τον ίδιο τρόπο. Στο τελευταίο, επάνω δεν βάζουμε βούτυρο. Με αυτό το φύλλο το τελευταίο σκεπάζουμε όλα τα πιταράκια και δεν το βουτυρώνουμε, τα αφήνουμε σκέτο. Το πατάμε για να πάει παντού το βούτυρο, να φύγει ο αέρας από τα φύλλα και στη συνέχεια το βάζουμε στο ψυγείο. Το φύλλο μας που είναι παγωμένο και προσπαθούμε να το ανοίξουμε. Με τον ίδιο τρόπο κάναμε και το επάνω το φύλλο. Το έχουμε έτοιμο, παγωμένο και τώρα το ανοίγουμε για να σκεπάσουμε την πίτα μας. Η πίτα μας είναι έτοιμη, την ψήνουμε για μία ώρα στους 180 βαθμούς ή στον αέρα ή πάνω κάτω.
Υπέροχη φαίνεται η πίτα. Ανυπομονώ να τη δοκιμάσω. Αλλά θα ήθελα να περάσουμε τώρα και στην τρίτη κυρία της παρέας μας, την κυρία Λίζα. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Εσείς μένετε εδώ πέρα? Έχω 2 χρόνια που μένω εδώ. Έχω με το μαγαζί, έχω με και το σπίτι. Πώς σας φαίνεται εδώ στο χωριό? Πάρα πολύ ωραία, με όλο τον κόσμο εδώ, είμαι ευχαριστημένη. Σας υποδέχτηκαν θερμά εδώ? Πάρα πολύ και σαν ξένη που είμαι, αλλά είμαι ευχαριστημένη. Από πού είναι η καταγωγή σας? Από την Αλβανία. Έχω 25 χρόνια που είμαι στην Ελλάδα. Σας αρέσει εδώ? Θα θέλατε να γυρίσετε την Αλβανία ή προτιμάτε εδώ? Σαν την πατρίδα δεν υπάρχει, αλλά εδώ περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Και τι μας μαγειρέψατε? Γίδα βραστή, που γίνεται στο πύλινο, στο τζάκι και γίνεται πάρα πολύ ωραία. Λοκούμι, σαν λοκούμι γίνεται. Τέλεια. Πάμε να παρακολουθήσουμε και την εκτέλεση της συνταγής. Τα υλικά για το φαγητό που θα φτιάξουμε γίδα βραστή έχουμε τη γίδα, πατάτες, σέλινο, καρότο, κρεμμύδι, αλάτι, νερό και λάδι. Και τη χύτρα. Πώς θα φτιάξουμε το φαγητό? Θα πάρουμε τη γίδα, όλα τα κομμάτια και θα τη βάλουμε στο πύλινο. Ρίχνουμε το νερό, το νεράκι, να ξεπαστεί ολόκληρο, το βράζουμε, βγάζουμε το αφρό, μόλις παίρνει ένα βράσιμο και βγάζουμε το αφρό, παίρνουμε τα υλικά που είναι η πατάτα, μαζί με το σέλινο, καρότα και κρεμμύδι. Τα ρίχνουμε όλα μαζί, αυτή τη συνταγή. Το μάθαμε από τους παππούδες, γιαγιάδες. Τώρα είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στο τζάκι να βράζει σε 4 ώρες. Πολύ ωραία η γίδα βραστή, Μαριάννα μου, η οποία μεταξίδεψε και αρκετά πίσω στον χρόνο, περίπου 25 χρόνια θα λέγαμε, αλλά και η πρασοκυμαδόπιτα και φυσικά και το φρέσκο, το ζυμωτό ψωμάκι. Ακριβώς, και πού να τα δοκίμαζες κιόλας, ήταν πεντανόστιμα. Και αυτό γίνεται γιατί οι άνθρωποι εκεί βάζουν όλη τους την αγάπη, το μεράκι τους και φυσικά έχουν και αγνά ντόπια υλικά. Έτσι ακριβώς είναι η Μαριάννα μου και το κυριότερο θα έλεγα ότι δεν έχουν άγχος και έτσι έχουν το χρόνο να ασχοληθούν περισσότερη ώρα με το φαγητό τους. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, για μία ακόμη φορά μαζί μας, η γνωστή σε όλους σας Φάρμα Μπεκιάρη με τα ακόμη πιο γνωστά αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής. Δεν δοκιμάσατε ακόμη τα αυγά της Φάρμας Μπεκιάρη? Να το κάνετε ευθύς αμέσως. Προέρχονται από μία περιοχή δίπλα ακριβώς από τη λίμνη Βόλβη, οι κότες βοσκάνε στα πλούσια παραλίμνια λιβάδια, τα οποία περιέχουν μικροθρεπτικά συστατικά και έτσι το αυγό παίρνει μία ξεχωριστή ιδιαίτερη γεύση. Πού τα βρίσκετε? Σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Πάνω σε αυτό το πολύ όμορφο σταντάκι και φυσικά έρχονται και σπίτι σας με την υπηρεσία Delivery, τηλεφωνώντας στα νούμερα που βλέπετε στην οθόνη σας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εδώ στο αγαπημένο σας κανάλι, από εμένα και τον Βασίλη να είστε όλοι καλά!